Καλώς ήρθατε στο pkf.gr. Πάμε να φτιάξουμε παρέα, εύκολα και γρήγορα, μοσχαράκι κοκκινιστό. Ας δούμε τι θα χρειαστούμε. 700 γραμμάρια μοσχάρι κομμένο σε μικρά κομμάτια. Ζητήστε από το χασάπι να σας δώσει ένα μαλακό κομμάτι μοσχάρι και κατσαρόλα. 4 ντομάτες πολτοποιημένες στο blender, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 3 τέταρτα του ποτηριού νερό, 90 γραμμάρια ελαιόλαδο, μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να κόψετε τα λαχανικά σας, μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στην ιστοσελίδα μας. 2 κουταλιές της σούπας πέτε, 1 ξυλάκι κανέλα, 4 με 5 κλωναράκια γαρίφαλο και 4 με 5 κόπους μπαχάρι. Αδειάζουμε μέσα στη χύτρα το ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρέας, ανάβουμε το μάτι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα κομμάτια καλά από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και συνεχίζουμε να σοτάρουμε. Αδειάζουμε μέσα τη ντομάτα, τον πετέ, ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί, προσθέτουμε τη ζάχαρη, τη ρίγανη, το πιπέρι, το αλάτι, την κανέλα, το μπαχάρι, τα γαρίφαλα, το νερό, ανακατεύουμε καλά, κλείνουμε τη χύτρα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να σιγοβράσει περίπου για 45 με 50 λεπτά. Αφού πέρασαν τα 50 λεπτά, ανοίγουμε τη χύτρα, ανακατεύουμε καλά και αν το φαγητό μας έχει αρκετό ζουμάκι, το αφήνουμε να συνεχίζει να βράζει με ανοιχτή την κατσαρόλα για άλλα 10 με 15 λεπτά σε δυνατή φωτιά και είναι έτοιμο. Φτιάξτε και εσείς μαζί με αυτό το υπέροχο κοκκινιστό και αν θέλετε συνοδεύστε το με ρύζι, πατάτες ή και με κρυθαράκι. Και μην ξεχνάτε, ρωτήστε μας και θα σας δείξουμε στο pkf.gr.